Γεια σας, τι μου κάνετε, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν με ξέρουν, εγώ είμαι η Σταυρούλα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα αποφάσισα γενικά να ξεκινήσω μια σειρά που την κάνουν πάρα πολύ, αλλά δεν ήθελα τόσο πολύ να την κάνω γιατί δεν μάζευα τόσο πολλά προϊόντα. Αλλά σκέφτηκα ότι αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες έχω κάνει κάποιες αγορές, έχω δοκιμάσει κάποια καινούργια προϊόντα. Οπότε είπα να σας κάνω αγαπημένα Μαρτίου-Απριλίου μαζί, μιας που τελειώνει ο μήνας του Απρίλη. Και να σας τα κάνω σε ένα βίντεο, μήπως θέλετε να αγοράσετε κάτι ή κάτι σας αρέσει που το έχω δείξει και σε κάποιο προηγούμενο βίντεο. Να μιλήσω εκτενέστερα δηλαδή για κάποια πράγματα που ήδη τα έχετε δει, δεν είναι καινούρια. Απλά να μιλήσω λίγο εκτενέστερα για αυτά. Οπότε όσο μπορώ να μην το κάνω κάθε μήνα, δηλαδή μπορώ να μην κάνω Μαΐου, Ιουνίου κτλ. Μπορώ να κάνω ένα δίμηνο κάποια πράγματα που έχω μαζέψει και να σας τα δείχνω σε περίπτωση που κάτι θέλετε να πάρετε ή για κάποιο προϊόν που έχετε δει σε κάποιο βίντεο, μπορεί να μιλήσω εκτενέστερα γι' αυτό. Οπότε αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο βίντεο, μείνετε σε αυτήν εδώ την παρέα. Ξεκινάμε και παρεμπιπτόντως, αν θέλετε να δείτε κάποια μακιγιάζ που κάνω, ας πούμε αυτό για παράδειγμα, ή θέλετε να κάνω κάτι πιο απαλό ή οτιδήποτε, δώστε μου ιδέες από κάτω για make-up tutorial, γιατί σκέφτομαι να κάνω και πιο πολλά make-up tutorial σε κάτι που θέλετε να δείτε σε κάποιο συγκεκριμένο look. Οπότε feel free να μου πείτε από κάτω τι θέλετε να δείτε από μένα. Συγκεκριμένα για make-up tutorial μιλάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο προϊόν που έχω στα χέρια μου. Έχω προϊόντα και μακιγιάζ και περιποίησης, θα σας τα δείχνω εναλλάξ. Λοιπόν, ξεκινάω από ένα make-up που το έχω αγαπήσει πραγματικά. Είναι το πρώτο make-up που θα πιάσω αν ανοίξω το σιρτάρι με τα make-up και αυτό είναι της MUA, το Pro Base. Είναι ένα make-up το οποίο είναι matte, στέκεται πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο, δεν εντείνει τις γραμμές μου, τα αφυδατωμένα μου σημεία που έχω στο πρόσωπο, γιατί ως γνωστόν, περνάμε φάσεις στο δέρμα μας. Κάποιες μέρες το δέρμα μας είναι λίγο πιο αφυδατωμένο, πολλές μέρες είναι πιο καλό. Αυτές οι μέρες λοιπόν που το δέρμα μου είναι πιο αφυδατωμένο, στέκεται τέλεια το συγκεκριμένο foundation και με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο πραγματικά. Γενικά ξέρετε ότι το υπόλοιπο πρόσωπο εγώ δεν θα κάτσω να κάνω bake, απλά θα το σετάρω και τέλος. Αυτό δεν χρειάζεται για μένα που δεν σετάρω το υπόλοιπο πρόσωπο, σετάρω μόνο τα μάτια. Δεν χρειάζεται για μένα τόσο πολύ ποσότητα πούδρας, γιατί πιστεύω ότι είναι matte και στέκεται πάρα πολύ ωραία. Πάω σε ένα προϊόν περιποίησης το οποίο θα το αγοράζω συνέχεια. Παίρνω κουτιά ολόκληρα, χωρίς υπερβολή. Έχω ρωτήσει όλες τις κοπέλες από πάγκους που το έχω πάρει αυτό το προϊόν αν θα βγει σε μεγάλο μέγεθος. Μου λένε ότι δεν θα βγει προς το παρόν τουλάχιστον. Μακάρι να περάσουμε το μήνυμα στην Apivita και να το βγάλει. Είναι η μάσκα από Gingobiloba, είναι για μαύρους κύκλους και γενικά κούραση. Είναι μια μάσκα η οποία είναι κρεμώδες, είναι σαν κρέμα. Δεν στεγνώνει μετά, δηλαδή δεν είναι όπως οι μάσκες του προσώπου που στεγνώνει κάτω το μάτι, γιατί δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε δηλαδή να πάρει την υγρασία από το μάτι και να στεγνώσει. Θέλουμε να στεγνώσει πάρα πολύ ωραία και να είναι ενυδατική. Οπότε αυτό κάνει, είναι κρεμόδες προϊόν όπως προείπα, δίνει πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση. Μετά νομίζω ότι μου φωτίζει τα μάτια για κάποιο λόγο. Γράφει εκτενέστερα τι έχει, μόνο Gingobiloba γράφει έχει. Αυτό είναι το βασικό της συστατικό που ουσιαστικά κάνει και τη δουλειά και πραγματικά θέλω να βγει σε μεγάλο μέγεθος, είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα για τα μάτια, ξεκουράζεται να αφήνετε 5 λεπτάκια, δεν στεγνώνει όπως προείπα. Εγώ τι κάνω, βάζω αυτήν και βάζω μια μάσκα για το πρόσωπο, στο υπόλοιπο πρόσωπο που χρειάζεται να την κρατήσω μόνο 5 λεπτά, οπότε ξεπλένω και τις δύο μάσκες μαζί ουσιαστικά. Και η περιοχή των ματιών να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο το εδώ κάτω, δηλαδή η μάσκα ματιών φοριέται σε ένα νοητό τρίγωνο, μέχρι κροτάφους περίπου πρέπει να πάτε. Οπότε όλη αυτή η περιοχή είναι των ματιών μέχρι εδώ μέσα. Οπότε αυτόματα και εκεί πρέπει να μπει και η μάσκα, δηλαδή μην μου βάζετε τη μάσκα μόνο εδώ κάτω, δεν θα κάνει τόσο καλή δουλειά. Ωραία, προχωράω παρακάτω και σε 3 καινούργια προϊόντα τα οποία σήμερα τα δοκίμασα για πρώτη φορά σε αυτό το μακιγιάζ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή και ο λόγος που τα βάζω σε αυτό το βίντεο είναι γιατί με εξέπληξαν και ήθελα και εσείς να τα δείτε. Μιλάω για το Sunkissed Flawless Fix Perfecting Primer, είναι αυτό εδώ και από μέσα είναι αυτό το primer το οποίο είναι το πεπιεσμένο, το σαν κρέμα, σαν self, το Patty Poreless Primer, πως λέγεται, το έχετε δει ξανά στο κανάλι μου και γενικά δεν έχω παρατηρήσει να έχει καμία μεγάλη διαφορά με τη Self, απλά τη Self είναι λίγο πιο matte νομίζω, αυτό είναι λίγο πιο ενυδατικό, αλλά πραγματικά έχουν την ίδια υφή, Αυτό νομίζω δεν μου λύνει τόσο πολύ τους πόρους. Απλά να σας πω την αλήθεια, αυτά τα τρία προϊόντα, από Sunkissed είναι και τα τρία, είναι πάρα πολύ φθηνά και πολύ καλά για την τιμή τους. Γι' αυτό ήθελα να σας τα βάλω σε αυτό το βίντεο. Και το συγκεκριμένο primer για όσους θέλουν έτσι να λιάνουν, να κάνουν smooth την επιφάνεια του προσώπου για να πατήσει πολύ καλά και το foundation, είναι το καλύτερο που μπορείτε να έχετε. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω αυτό το συνδυασμό και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε ένα καινούριο primer που θα μπορούσατε να επενδύσετε και είναι και αρκετά φθηνό. Περνάω πάλι στη Sunkissed Moonlight Glow Baked Highlighter. Είναι ένα χρυσό σαμπανιζέ highlighter, είναι αυτό εδώ. Κάνει μέσα και σαν duochrom αποτέλεσμα, τέλος πάντων. Είναι αυτό που φοράω και σήμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι εκτυφλωτικό, πραγματικά με το πρώτο swipe, με το πινέλο είχα μείνει έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό πάρα πολύ φθηνό και για την τιμή του είναι εξαιρετικό πραγματικά. Και είπα να δοκιμάσω τη Sunkissed προϊόντα γιατί άκουσα καλά λόγια. Θα σας αφήσω όλα τα link από κάτω να ψάξετε γενικά την εταιρεία. Εγώ άκουσα λόγια καλά για αυτά τα τρία. Η αλήθεια είναι ότι για το primer δεν είχα ακούσει τόσο πολλά λόγια γενικά και είπα να το δοκιμάσω γιατί μου είχε αρέσει τη Elf και ήθελα να δοκιμάσω και ένα ακόμη primer τέτοιο. Λοιπόν, περνάω στη Sunkissed το Sunstone Bronzer και η αλήθεια είναι ότι όσα έχω ακούσει για αυτό το bronzer πραγματικά ισχύουν. Είναι ένα bronzer το οποίο μπλεντάρει πάρα πολύ καλά. Το φοράω κιόλας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Δεν έχει καθόλου σήμερα, είναι matte. Εγώ δεν είχα ξερολοκλήρου matte bronzer, οπότε ήθελα ένα matte bronzer γιατί είναι ωραίο, ειδικά αυτό το χρώμα. Αυτό για κοψίματα. Δεν είχα τέτοιο τόσο σκούρο ούτε σε παλέτα ούτε πουθενά. Βασικά ψέματα, στην παλέτα της Mega Prevolution είχα ένα τέτοιο. Και αυτό το χρώμα εδώ πάνω είναι πάρα πολύ γλυκό, πολύ ωραίο. Οπότε είναι ένα duo bronzer το οποίο θα σας βολέψει πάρα πολύ γιατί μπορείτε με το ένα να κάνετε κοψίματα, με το άλλο να κάνετε πιο χαλαρό μπρονζάρισμα και είναι πάρα πολύ ωραίο και η ποιότητά του έκανε 5-6 ευρώ πραγματικά. Και θα σας βγάλει και αυτό ασπροπρόσωπος, μου αρέσει πάρα πολύ και το δοκίμασα μόνο σήμερα. Και απλά μου άρεσε γιατί μπλεντάρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή με το που το ακούμπησα δεν έκανε ποτέ μπάλωμα. Σας έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι έχω παρατηρήσει κάποια bronzer που μου κάνουν μπάλωμα μερικές φορές. Μπορεί να φταίει και η εφαρμογή του make-up, μπορεί να φταίει και το bronzer σαν bronzer. Το έχω δοκιμάσει με διάφορους τρόπους. Ένα συγκεκριμένο make-up μου κάνει μπάλωμα. Το συγκεκριμένο πραγματικά δεν παρατήρησα κανένα μπάλωμα, δεν είχε κανένα πρόβλημα στο μπλεντάρισμα. Οπότε. Λοιπόν, περνάω και σε ένα προϊόν το οποίο δεν είμαι σίγουρη αν σας το έχω δείξει στο παρελθόν. Είναι από περιποίηση, είναι από Natura Siberica, την Organic Kitchen δηλαδή, της Natura Siberica. Και είναι η Night Shift, είναι μάσκα η οποία κάνει ουσιαστικά αναδόμηση, να διαμορφώνει όλη την επιδερμίδα. Μη φοβάστε γιατί στεγνώνει το βράδυ, οπότε δεν θα έχετε θέμα με αυτό. Είναι μια μάσκα η οποία σε ενυδατώνει πάρα πολύ. Να δω τι έχει λίγο μέσα σαν συστατικά. Έχει λέει εκχύλισμα τριανταφύλλου, λέει κάτι άλλο, όχι δεν λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ουσιαστικά αποκαθιστά όλο το δέρμα, όλη την φυσική όψη, λάμψη της επιδερμίδας σας και πραγματικά σας αφήνει ένα δέρμα μωρού το πρωί. Είμαι σε φάση, τι έγινε, και με βοηθάει πάρα πολύ και σε κάποια σπυράκια τα μαραίνει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά δεν κάνει ουσιαστικά τόσο πολύ αυτό, δηλαδή για λιπαρές ακνικές επιδερμίδες μην νομίζετε ότι θα σας διορθώσει τη λιπαρότητα, δεν θα γίνει αυτό. Απλά αποκαθιστά την πολύ ωραία όψη της επιδερμίδας, επαναφέρει τη λάμψη, την ενυδάτωση, δίνει πολύ ωραία ενυδάτωση και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα πάω να πάρω και άλλα 5 κουτάκια τουλάχιστον. Λοιπόν, περνάω σε ένα ακόμη προϊόν που μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι απλά μου άρεσε, το έχω αγαπήσει, το έχω λιώσει. Είναι το eyeliner που φοράω συνέχεια πλέον. Σήμερα δεν το έβαλα, είναι η μόνη φορά που το έχω βάλει. Είναι από MUA το Eye Define Soft Tip Felt Liner, είναι αυτό εδώ. Είναι η μυτούλα, η πολύ λεπτή που σας είχα πει και στην αρχή μου πολύ διστακτική. Λέω να το πάρω, να μην το πάρω, δεν ξέρω αν θα με βολέψει η μύτη. Είναι τέλειο, είναι κατάμαυρο όμως, γράφει τέλεια, στεγνώνει λίγο για αριστερά, δεν είναι τελείως matte, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει το πιο matte σαν eyeliner, αλλά το συγκεκριμένο έχει τέλεια απόδοση, στεγνώνει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ εύκολο στη χρήση και δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ που στεγνώνει λίγο πιο λαμπερά. Και για την τιμή του είναι εξαιρετικό και τι εννοείς για την τιμή του, βάζει κάτω πολύ καλύτερα eyeliner θεωρώ, οπότε είναι μία από τις μεγαλύτερες προτάσεις μου σε αυτό το βίντεο, το συγκεκριμένο eyeliner. Λοιπόν, θα πάω σε ένα προϊόν που σίγουρα σας το έχω δείξει, απλά θέλω να το επισημάνω για τις πιο λιπαρές μεικτές επιδερμίδες, ότι εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι από Revolution, τη skincare, τη σειρά. Είναι ένα serum το οποίο βοηθάει ουσιαστικά σε σπυράκια και λιπαρότητα. Το έχει και η Ordinary το συγκεκριμένο serum και βγήκε σε super size μπουκαλάκι ουσιαστικά παραπάνω. Και σίγουρα θα το πάρω γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά νιώθω ότι μου κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία τη λιπαρότητα. Τα σέρουμ γενικά διεισδύουν σε βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, οπότε δρούν εις βάθος και βοηθάνε την κρέμα γενικά να κάνει την δουλειά της. Οπότε αν είσαι λιπαρή και έχεις μια κρέμα που κοντρολάρει τη λιπαρότητα, αυτό θα σου βοηθήσει, θα πολλαπλασιάσει τη δράση της κρέμας και θα βοηθήσει και την κρέμα να εισχωρήσει καλύτερα και να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Για τις λιπαρές επιδερμίδες και έξω νομίζω ότι θα το χαρείτε πάρα πολύ και θα σας αρέσει πάρα πολύ, και ειδικά ακόμα και για τις πιο ακνεϊκές επιδερμίδες δεν είναι τόσο επιθετικό προς την επιδερμίδα όπως είναι ας πούμε κάποια ακνεϊκά προϊόντα που κατευθείαν πάνε και δρούν, ας πούμε, αλλά δρούν επιθετικά στην επιδερμίδα. Δεν είναι έτσι, κοντρολάρει πολύ πολύ σιγά τη λιπαρότητα και τα σπυράκια σου τα μαραίνει πολύ σιγά, αλλά εννοείται πως πρέπει να βάλεις κρέμα μετά, βοηθάει την κρέμα, δεν δρά μόνο του. Αυτό. Λοιπόν, πάω και σε ένα προϊόν που μου έχει αρέσει αρκετά και το βάζω και όταν είμαι άβαφη ακόμα. Είναι από Maybelline το Bro Drama Transparent. Είναι η μάσκαρα φρυδιών της Maybelline, αυτή εδώ. Είναι διάφανη, σετάρει πολύ ωραία τα φρύδια. Συγγνώμη, περνάω ένα δράμα με την βλεφαρίδα αυτή τη στιγμή. Ωραία, σετάρει πολύ ωραία τα φρύδια, το βάζω ακόμα και όταν είμαι άβαφη γιατί δεν έχω φρύδι όπως έχετε καταλάβει, είναι γνωστό της πάθης πλέον. Και το βάζω λίγο για να τα ανασηκώσω τα φρύδια μου, να φαίνονται λίγο πιο fullest. Αν και τώρα έβαψα το μαλλί μου και έβαψα και τα φρύδια μου που ήταν λίγο πιο σκούρα, και με βοηθάει και αυτό λίγο να τα κάνει πιο έντονα. Όσο πιο έντονα μπορώ να κάνω εγώ τα φρύδια μου αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να είναι βαμμένα, έτσι. Λοιπόν, περνάω σε ένα προϊόν το οποίο τρελάθηκα από τις λίγες εφαρμογές που το έχω κάνει, 2-3 δηλαδή. Θα μου πεις ότι πρέπει να το δοκιμάσεις το skincare, απλά αυτή τη σειρά την ξέρω γιατί τα έχω πάρει όλα. Τα έχω δοκιμάσει ουσιαστικά το skincare. Είναι από τη L'Oreal Paris και είναι τα Smooth Sugar και είναι το καινούργιο του scrub με τους κόκκους καφέ. Είναι ουσιαστικά σκράπ το οποίο σε βοηθάει γιατί ο καφές γενικά διεγείρει και την αιματική κυκλοφορία, οπότε βοηθάει στην όψη της επιδερμίδας, λίγο στον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. Αν έχεις ανώμιο χρωματικό τόνο όπως έχω εγώ, δηλαδή σε κάποια σημεία έχω δυσχρωμίες, σε κάποια σημεία έχω πανάδες, σε κάποια σημεία είμαι κόκκινη, όλο αυτό. Βοηθάει γενικά να το εξομαλύνει το χρωματικό τόνο, δεν είναι τόσο έντονο για τις ευαίσθητες επιδερμίδες όπως είμαι εγώ, είναι λίγο πιο ρευστό, θα σας το δείξω όσο μπορώ, είναι λίγο πιο ρευστό και με έχει βοηθήσει αρκετά, γενικά την αγαπώ αυτή τη σειρά, έχω όλα τα σκράπ τους εκτός από αυτό που είναι για τις πολύ ξηρές επιδερμίδες που δεν θεωρώ ότι θα μου κάνει κάτι πέρα από την πάρα πολύ ενυδάτωση την οποία μου δίνει και αυτό και τα άλλα δύο που έχω. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, μεταβάζω μάσκα και είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα, νιώθεις πραγματικά το δέρμα σου απίστευτο και μπαίνει και στα χείλη τα συγκεκριμένα για σκράπ χιλιών, οπότε συν ένα και σε αυτό. Και είναι δύο προϊόντα τα οποία θα σας τα δείξω μαζί γιατί τα εφαρμόζω μαζί. Είναι από MUA το Pro Base Smooth Set Primer, το Blur Stick, και από MUA πάλι το Primer Oil. Το έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο. Όχι στο προηγούμενο, έχει κάποια βίντεο πριν, τα οποία τα δοκίμασα μαζί και γενικά τα βάζω μαζί γιατί το ένα και μόνο τους τα βάζω, αλλά όχι τόσο πολύ, ας πούμε, το Primer Oil. Το συγκεκριμένο είναι ένα Blur Stick Primer, το οποίο λιένει πόρους, σου δίνει μάτα αποτέλεσμα και στέκεται πάρα πολύ ωραία μετά το μακιγιάζ. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ, αυτό το φοράω μόνο του. Γενικά, επειδή έχω λίγο έντονους πόρους στη μύτη, ψάχνω ένα καλό primer για να μου λιάνει τους πόρους στη μύτη και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα, νομίζω, primer και έξω που λιένουν πόρους και ειδικά τους δικούς μου που γενικά δεν λιένονται εύκολα, ειδικά στη μύτη που έχω. Εν πάση περιπτώσει, μου έχει αρέσει πάρα πολύ, στέκεται πολύ ωραίο το make-up όπως προείπα, είναι ενυδατικό, δεν είναι τόσο μάτι, δεν το νιώθεις τόσο στιφό μετά το δέρμα σου, δηλαδή χωρίς καμία ενυδάτωση, χωρίς καμία υγρασία, είναι πολύ καλό σαν primer, αλλά παρόλα αυτά σου δίνει μάτα αποτέλεσμα και κάθεται τέλεια όποιο foundation και να διαλέξεις. και το συγκεκριμένο δεν το προτείνω τόσο πολύ σε πάρα πολύ λιπαρές επιδερμίδες, ούτε ακνικά δέρματα. Υπάρχει ένα primer oil το οποίο έχει tea tree, τεϊόδεντρο, και το προτείνω πιο πολύ στις λιπαρές επιδερμίδες και έξω από την ίδια σειρά. Το συγκεκριμένο εγώ το πήρα για να μου δίνει λίγο ενυδάτωση σε make-up τα οποία τα νιώθω εγώ πολύ ματ. Και κάποια make-up που ήθελα εγώ να τα κάνω λίγο πιο σατινέ, αυτό βοηθάει γενικά. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ σαν primer, μου δίνει τέλεια ενυδάτωση, τέλεια λάμψη, απλά θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα, γιατί αν κάνεις την πιπ και βάλεις πολλή ποσότητα, όπως είχα κάνει εγώ την πρώτη φορά, θα σου αλλοιώσει λίγο την ποιότητα του make-up, από την άποψη ότι θα στο κάνει πάρα πολύ σατινέ, που μπορεί αυτό να το νιώθεις και να μην το θες τόσο σατινέ, και νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ, οπότε θέλει δύο σταγονίτσες στα σημεία που θες και να το δουλέψεις πάρα πολύ καλά και να το ταμπονάρεις πριν βάλεις το foundation σου. Γενικά ήταν μικρό το σημερινό βίντεο, το ξέρω, απλά ήθελα να σας δείξω και τρία προϊόντα πολύ, όχι επιφανειακά τόσο, λεπτομερώς, αλλά και πολύ πρόσθετες λεπτομεριούλες που μπορεί να μην σας τις είπα βαθύτερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Αυτά ήταν τα προϊόντα γενικά που έχω δοκιμάσει τους τελευταίους 2 μήνες και έχω μείνει εκπληκτή. Κάποια είναι από τα Holy Grails μου, δηλαδή, όπως είναι η μάσκα και αυτό, το οποίο τα έχω δοκιμάσει και τα παίρνω και τα ξαναπαίρνω, εννοείται πως μου έχουν αρέσει πάρα πολύ και θέλω να σας τα δείξω αν σας αρέσουν και εσάς. Αν θέλετε και εσείς να δείτε κάτι άλλο από μένα, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μου το πείτε. Σας το λέω, σχολιάστε από κάτω και απαντάω σε όλα τα σχόλια πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήδη μου αφήνετε πολλές ιδέες για βίντεο και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να του δίνετε ένα like, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και να πατάτε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανέβαζω καινούριο βίντεο. Κάτω στο κουτάκι περιγραφής σας αφήνω πάντα όλες τις πληροφορίες για αυτό το βίντεο, όπως και τα social media, για να γίνουμε παρέα και στα social media. Θα χαρώ πάρα πολύ, αν το θέλετε και εσείς φυσικά. Όπως σας έχω πει χιλιάδες φορές και προλίγου, feel free να μου γράψετε ό,τι σχόλιο θέλετε. Τα βλέπω όλα, απαντάω σε όλα. Οτιδήποτε ιδέες, οτιδήποτε απορίες έχετε, οτιδήποτε θέλετε να σας λύσω, γράψτε το μου από κάτω. Με χαρά πραγματικά θα τα απαντήσω όλα. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πάρα πολλά.